Σήμερα ξεκινάμε επίσημα την κοινή προσπάθεια μαζί με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης βελτίωσης του οδικού δικτύου της Λάρνακας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην πόλη είναι η ποιότητα των δρόμων μας. Εκεί που έγιναν μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα και έχει υποστεί μεγάλη ζημιά το ασφαλτόστρωμα, ξεκινάμε πλήρη ασφαλτόστρωση. Μετά θα συνεχίσουμε με τα πρώτα έργα του σχέδιου βιώσιμης αυτοδιοίκησης κινητικότητας. Ένα έργο γύρω στα 18 εκατομμύρια που οι 13 κύριοι δρόμοι που οδηγούν στο κέντρο της πόλης θα γίνουν πλήρη ασφαλτόστρωση, λεωφορείδες πράσινων. Επίσης, ως Δήμος Λάρνακας προετοιμάζουμε για το 25 ακόμα 1 εκατομμύριο ευρώ δρόμους. Έτσι, είμαστε σίγουροι ότι μετά από αυτές τις 3 ενέργειες η ποιότητα των δρόμων μας θα βελτιωθεί πάρα πολύ. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Λαζάρου. Ξεκινούμε το έργο, το Συμβόλαιο 9 του 2024. Αξίας 1,6 εκατομμυρίων θα γίνει πλήρη ασφαλτόστρωση όλων των δρόμων όπου εκτελέστηκαν έργα ομβρίων αλλά και έργα αποχαιρετικών. Μετά θα μεταφερθούμε ακολούθως στην περιοχή της Μητρόπολης, γίνει πλήρης ασφαλτόστρωση όλων των δρόμων οι οποίοι τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρούνται από τα έργα τα οποία έγιναν εκεί στην περιοχή και τα οποία λόγω των αρχαιοτήτων υπήρξε τρομερή καθυστέρηση και κατ' επέκταση σοβαρή ταλαιπωρία των δημοτών μας.